Πώς εντάξατε? Τι νέα μας φαίνεται καταρχήν από την Αθήνα? Από την Αθήνα φέρνω παλιά πράγματα. Τα νέα των Αθηνών δεν έχουν ενδιαφέρον για παραγωγικούς ανθρώπους. Είναι μικροπολιτικά, παραπολιτικά, μικροκομματικά, παρακομματικά. Είναι τα νέα μιας παλιάς Ελλάδας. Ο τίτλος της αυτής της περιοδίας είναι «Κι όμως γίνεται». Θέλουμε να πούμε δηλαδή ότι πράγματα που μας φαίνονται πολύ δύσκολα, κάποιες άλλες χώρες που μάλιστα ξεκινήσαν από πολύ χειρότερη κατάσταση από τη δική μας, τα πέτυχαν και τα πέτυχαν εύκολα. Έχουμε κουραστεί να ακούμε για μεταρρυθμίσεις, για πράγματα που δεν γίνονται, για ομάδες συμφερόντων που αντιδρούν, που βρίσκονται σε όλο το φάσμα της κοινωνίας, από μεγάλο επιχειρηματίες μέχρι μικρολαμόγια, και αντιδρούν στο να φτιάξουμε επιτέλους σε αυτή τη χώρα ως ένα σοβαρό, σύγχρονο, ευρωπαϊκό κράτος που να μην στραγγαλίζει οποιαδήποτε παραγωγική προσπάθεια. Αναφέρω στις ομιλίες μου κάποια παραδείγματα όπως της Εστονίας, η οποία το 1992, όταν ανέλαβε μια παρέα πιτσιρικάδων την εξουσία, αλλά με ανοιχτό μυαλό και όχι σοσιαλιστικές ιδεολειψίες, ήταν μια χώρα σε τραγική κατάσταση. Δηλαδή οι κάτοικοι, οι πολίτες ήταν στην ουρά με δελτίο για να μην λιμοκτονήσουν. Πληθωρισμός πάνω από 1000%, εκατονταπλασιάστηκε η τιμή των καυσίμων μέσα σε μερικούς μήνες, εντελώς κατέρευσε η βιομηχανική παραγωγή, το εξωτερικό εμπόριο και ο μισθός, ο μέσος μισθός του Εστονού ήταν 140 ευρώ το μήνα. Αυτοί οι άνθρωποι τα αλλάξαν όλα. Τα αλλάξαν όμως όχι βελτιώνοντας τα κολχόζ που είχε η Σοβιετική δικτατορία, γιατί περί δικτατορίας πρόκειται και να τα λέμε και αυτά, αφήνοντας τους πολίτες, λέγοντάς τους ότι εμείς ως κράτος θα σας εξασφαλίσουμε τα εξής. Πρώτον, χαμηλή φορολογία. Δεύτερον, πληροφορική στο δημόσιο και από τότε, ώστε να μην τρέχεις από το ένα γραφείο στο άλλο, να μην στέκεσαι στα γκισέ με τις ώρες και να μπορείς από οπουδήποτε να κάνεις τη δουλειά σου και οι συναλλαγές σου με το δημόσιο να γίνονται ηλεκτρονικά. Και τρίτον, ένα κράτος δικαίου. Ένα κράτος δικαίου, ένα κράτος που να λειτουργεί. Αυτά η Ελλάδα δεν τα κατάφερε και μάλιστα εκείνη την εποχή, το 92, αν θυμάστε, είχαν ανοίξει οι κρουνοί τότε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέφτανε τα δισεκατομμύρια με τα πακέτα Ντελόρ, με τα ολοκληρωμένα μεσογειακά προγράμματα. Η Ελλάδα έχει πάρει 200 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθαρές εισρωές όλα αυτά τα χρόνια. Όχι δάνειο, χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων που υποτίθεται θα πήγαιναν σε βελτίωση των υποδομών, σε δρόμους, σε λιμάνια, σε δίκτυα. Αυτά φαγωθήκαν με τους γνωστούς τρόπους που όλοι τους ξέρουμε. Μπήκαν στις τσέπες των επιτίδιων και ακόμα πληρώνεις το δρόμο, ας πούμε, ο οποίος θα έπρεπε να έχει γίνει τζάμπα για να μπορείς να κινείσαι, να μεταφέρεσαι και εσύ και τα εμπορεύματα χωρίς να αυξάνεται το κόστος από τα διόδια. Αναφέρω ένα παράδειγμα του πώς λειτουργεί ένα στρεβλό κράτος. Φτιάχνει δρόμο και τον κάνει τόσο ακριβό στο να το χρησιμοποιήσεις που τελικά δεν τον χρησιμοποιείς. Λοιπόν, αυτοί τα κατάφεραν. Τα κατάφερε ο Lee Kuan Yew στη Σιγκαπούρη που πήρε ένα λασποχώρι. Και σήμερα η Σιγκαπούρη είναι ένα από τα καλύτερα κράτη στον κόσμο, ή πρώτο ή δεύτερο σε όλους τους σχετικούς δείκτες για να επενδύει κανείς. Και βέβαια ο μέσος μισθός ενός εργαζόμενου στη Σιγκαπούρη είναι 60.000 δολάρια. Αλλά συμφέρει σε έναν επενδυτή να πάει να επενδύσει στη Σιγκαπούρη και να πληρώνει για κάθε κεφάλι 60.000 δολάρια, διότι το κράτος τον αφήνει να βγάλει πολύ περισσότερα. Δεν βουτάει το χέρι του στην τσέπη ώστε να έχει το κράτος συνεταίρο και να σου παίρνει το 80% που γίνεται στην Ελλάδα. Αν δεν καταλάβουμε λοιπόν ότι η ανάπτυξη δεν έρχεται με ομιλίες, με εξαγγελίες, με χειροκροτήματα ή με ευχές, αλλά έρχεται όταν κάποιος επενδυτής οπουδήποτε στον κόσμο, Έλληνας ή ξένος, πει ότι με συμφέρει, θα κερδίσω αν επενδύσω στη χώρα. Και τονίζω το ρήμα κερδίζω, γιατί και αυτό το έχουμε δαιμονοποιήσει. Θεωρούμε ότι ο επενδυτής για την ψυχή της μάνας του κάνει πράγματα ή για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Όσο κερδίζει, τόσο αναπτύσσεται, τόσο δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Όλα τα κόμματα όμως στην Ελλάδα ακολουθούν ένα κρατικιστικό μοντέλο
το οποίο λέει ότι εγώ θα νοιαστώ για να προασπίσω τα συμφέροντα των κομματικών μου στρατών και οι υπόλοιποι δεν πάνε να πιθάνεται, δεν με ενδιαφέρει. Γι' αυτό η φορολογία έχει φτάσει στο μη περαιτέρω, γι' αυτό τα οικήματα, τα κτίρια που έχουμε, η ιδιωτική περιουσία δημεύεται σιγά σιγά, διότι έμφυα αυτό είναι, αργή δήμευση της ιδιωτικής περιουσίας, γι' αυτό πληρώνεις τέλος μόνο και μόνο, τέλος επιτιδεύματος, ας πούμε, μόνο και μόνο επειδή κάνεις μια δουλειά. Γι' αυτό οι εισφορές δεν έχουν καμιά σχέση με την ανταποδοτικότητα και γι' αυτό η Ελλάδα καταραίει, ενώ, ξαναλέω, κράτη που ξεκίνησαν πολύ πιο χαμηλά από εμάς, καλπάζουν. Ας δούμε πώς καλπάζουν και ας μιμηθούμε τις τεχνικές του καλπασμού. 8 χρόνια τώρα μέσα στην κρίση βλέπετε να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση που περιγράψετε νωρίτερα? Όχι, βέβαια. Ή φαίνεται ότι ο Έλληνας δεν αλλάζει? Όχι, όχι. Χθες, ας πούμε, ο Κυριάκος, που κάποιοι ελπίζουν ότι θα μπορούσε να κάνει, ή ήλπιζαν ότι θα μπορούσε να κάνει κάποιες μεταρρυθμίσεις, είπε ότι θα μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά θα αυξήσει τις συντάξεις. Αυτό καταλαβαίνει και ένα παιδί δημοτικού, ότι δεν γίνεται εάν δεν απελευθερώσεις το σύνολο της οικονομίας. Αν απελευθερώσεις την οικονομία και εφαρμόσεις αυτό που λέει η δημιουργία ξανά, τότε ναι, θα καλπάσει η οικονομία. Τι προτείνουμε? Flat tax, δηλαδή γραμμικό φόρο, φόρο χωρίς κλίμακες. Μία κλίμακα ανεξαρτήτως ύψους εισοδήματος, 12%. Με όλα τα έξοδα να αναγνωρίζονται και να εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα και αυτό να ισχύει και για φυσικά και για νομικά πρόσωπα. Και για ανθρώπους δηλαδή και για εταιρείες. ΦΠΑ 15% και 9% για είδη πρώτης ανάγκης. Τίποτε άλλο. Αυτό το τόσο απλό νομοσχέδιο είναι το πιο δυνατό αναπτυξιακό νομοσχέδιο στον κόσμο. Όσα κράτη το εφάρμοσαν, στην αρχή το Χονγκ Κονγκ, μετά η Εσθονία και τώρα πάνω από 20-25 κράτη το εφαρμόζουν, είδαν την οικονομία τους να απογειώνεται, τους κατοίκους να πλουτίζουν, διότι έχει ως άπειρα πλεονεκτήματα. Να σας πω μερικά. Το πρώτο είναι ότι καταργεί τη φοροδιαφυγή. Διότι αν έχεις κίνητρο να ζητάς αποδείξεις, θα ζητάς αποδείξεις από τους πάντες. Και ποιο είναι το κίνητρο? Να σου λέει το κράτος ότι αναγνωρίζω το έξοδο, όποιο και να είναι, όποιο και να είναι, λουλούδια στα μπουζούκια, ας πούμε, αν πέταξες, να πάρεις απόδειξη και να την περάσεις τα έξοδα, διότι σε φορολόγησε ήδη με ΦΠΑ. Άρα δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να σε ξαναφορολογεί εάν αυτά τα χρήματα να ήταν στην τσέπη σου. Άρα η φοροδιαφυγή την επαύριο θα γίνει μηδέν. Διότι ένας τρόπος υπάρχει για να μειωθεί, για να εκμηδενιστεί η φοροδιαφυγή, να καταστεί ασύμφορη. Που σημαίνει ότι το έβμα από 175 δις την επαύριο, την επόμενη χρονιά δηλαδή, θα πάει στα 250. Και αυτό σημαίνει βελτίωση όλων των δικτών που αφορούν και στο χρέος. Επίσης έχει μηδαμινό διαχειριστικό κόστος. Δηλαδή δεν κάνεις ειδικές κατηγορίες, ξέρω εγώ, αγρότες, από εισοδήματα, από νίκια, από το ένα, από το άλλο, τίποτα. Όλα μπαίνουν σε ένα καλάθι, αφαιρείς αυτά που ξόδεψες και μένει το ποσό που θα φορολογηθείς ή αν τα ξόδεψες όλα δεν φορολογήσεις σε τίποτα, διότι το κράτος ήδη, ξαναλέω, σε έχει φορολογήσει μέσω του ΦΠΑ. Κυκλοφορεί το χρήμα πολύ γρηγορότερα και αν διαβάζετε αύριο, ρωτάω εσάς δηλαδή, αν διαβάζετε αύριο στις ειδήσεις ότι ο φόρος είναι 12% με όλα τα έξοδα να αναγνωρίζονται, αισθανόσασταν ότι επιτέλους ξαστέρωσε, ξημέρωσε, βγήκε ο ήλιος, επιτέλους μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Αυτά είναι απλές μέθοδοι που όμως το κομματικό σύστημα δεν τις εφαρμόζει, γιατί πλήττουν τις ομάδες συμφερόντων οι οποίες όλα αυτά τα χρόνια έχουν προσωπικά ωφέλη. Γιατί αν πεις του αλλονού, κοίταξε, δεν θα σε πληρώνω, αλλά σου δίνω κίνητρο που είναι η χαμηλή φορολογία, η πληροφορική στο δημόσιο και από εκεί και πέρα ξεκίνα και δούλευε, σου λέει, μα εγώ είχα συνηθίσει να κάθομαι σε ένα γραφείο, να κρατάω μια στρόκλη σφραγίδα επειδή είμαι 2 ώρες εκεί ο βουλευτής και τώρα ζορίζομαι να δουλέψω γιατί δεν ξέρω και τίποτα. Συγγνώμη, ο πλούτος παράγεται μόνο από εργασία, μια χώρα αναπτύσσεται μόνο από εργασία και όσοι δεν θέλουν να εργαστούν, στον κόσμο του μέλλοντος θα είναι φτωχοί. Τώρα είναι φτωχοί αυτοί που εργάζονται για να πληρώνουν αυτούς που δεν θέλουν να εργαστούν. Να ρωτήσουμε, ισχύει, είχατε συνάντηση με τον Δήμαρχο, επισκεφθήκατε το Δημαρχείο? Επισκεφθήκαμε το Δημαρχείο, δεν ήταν ο Δήμαρχος σήμερα γιατί μάθαμε ότι έπρεπε να απουσιάσει για κάτι έκτακτο. Συνδεθήκαμε με τον Αντιδήμαρχο, μάθαμε πολλά πράγματα για μια πόλη που στηρίζει την ύπαρξή της στην ΔΕΗ. Αυτό μπορεί να φαίνεται ότι είναι καλό, αλλά είναι σαν μια εταιρεία να έχει έναν πελάτη.
Μια εταιρεία που έχει έναν πελάτη είναι πρόβλημα, γιατί αν αυτός ο πελάτης φύγει ή κλείσει, μένει χωρίς πελάτες. Δηλαδή η Πτολεμαίδα θα πρέπει να αναπτυχθεί προς όλες τις κατευθύνσεις, διότι βρίσκεται σε μια περιοχή που έχει και γεωργία και Ινωπία. Επισκεφθήκαμε την Ινωπία Α. Θέλω να πω, υπάρχουν δυνατότητες και στον πρωτογενή τομέα και στη μεταπίεση, αρκεί να σκεφτούμε ότι από εδώ και μπρος θα πρέπει να έχουμε ένα άλλο σενάριο και για τη ζωή μας και για την κρατική ανάπτυξη, το οποίο να πω ότι φέρνει και περισσότερα έσοδα στα ταμεία του κράτους, άρα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει και καλύτερη κοινωνική πολιτική. Γιατί κοινωνική πολιτική ασκήσει όταν έχεις λεφτά. Όταν δεν έχεις, όσο και να θες, δεν μπορείς να βοηθήσεις τους μη έχοντες. Να ρωτήσουμε και τη στάση σας απέναντι στις εκλογές, αυτές που τουλάχιστον γνωρίζουμε, του Μαΐου, πριν πάμε στις εθνικές. Ποια είναι η στάση, θα κατεβάσετε υποψήφιους, θα στηρίξετε και ποιους? Εκλογές του Μαΐου, λέτε του... Σε αυτοδιοικητικές. Ναι, εμείς από την αρχή της ύπαρξής μας λέμε ότι ο κομματισμός στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτός που κατέστρεψε και την τοπική και την αυτοδιοίκηση. Δηλαδή δεν υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση και το ζω αυτό ως Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής, επικεφαλής παράταξης, δεν υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει ένα αλυσβερίσι πολιτικού χαρακτήρα. Η τοπική αυτοδιοίκηση ασχολείται με πρακτικά θέματα. Με δρόμους, με πλατείες, με αποχέτευση, με σκουπίδια, με την καθημερινότητά μας. Η πρότασή μας είναι, που δεν εφαρμόστηκε βέβαια και κάποια στιγμή αν μας δώσει ο πολίτης τη δυνατότητα να την εφαρμόσουμε, είναι οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες να εκλέγονται από ένα ψηφοδέλτιο, ενιαίο ψηφοδέλτιο, και οι σύμβουλοι από ένα άλλο όλοι μαζί, ώστε ένας πολίτης να πει ότι ψηφίζω αυτόν γιατί τον θεωρώ πολύ σωστό για την πόλη μου και διαλέγω αυτούς γιατί τους θεωρώ καλούς πολίτες που θα βοηθήσουν αυτόν που θεωρώ πολύ σωστό να παράγουν έργο. Όχι δεσμεύομαι από αυτό το συνδυασμό και από ποιο κόμμα, ας πούμε, έχει τη στήριξη και είναι αντάρτης, είναι αυτό, αυτά, έχει το χρήσμα. Αυτά ανήκουν σε έναν κόσμο εντελώς ξεπερασμένο που δεν έχει παραγάγει τίποτα μέχρι τώρα. Άρα το τι θα κάνουν οι περιφερειακές οργανώσεις της δημιουργίας στις τοπικές εκλογές είναι δικό τους θέμα. Έχουν εξουσιοδότηση εν λευκό για να δείτε τι θα πει μοντέρνο κόμμα και θα αποφασίσουν με ποιον θα πάνε. Διότι τώρα δυστυχώς πρέπει με κάποιον να πάνε. Μπορεί κάποιος να στηρίξει έναν υποψήφιο, μπορεί κάποιος να στηρίξει κάποιον άλλον και να είναι μέλη της δημιουργίας ενά. Δεν μας ενοχλεί καθόλου αυτό και όλοι μαζί εργαζόμαστε στο να φύγει η κομματική γάγκρνα από την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να μπορέσει να ανασάνει και αυτή. Βέβαια πρέπει να γίνουν και άλλες μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση. Δηλαδή εμείς λέμε ότι αυτή η πατέντα του να ζητάει ο Δήμαρχος λεφτά από την Αθήνα πρέπει να τελειώσει. Οι φόροι πρέπει να κόβονται σε τρεις φέτες, ένα μέρος να μένει στην τοπική κοινωνία, ένα άλλο στην περιφέρεια και μόνο ένα μικρό μέρος να πηγαίνει στο κεντρικό κράτος για τις μεγάλες και γενικές, ας πούμε, ανάγκες, ξέρω εγώ, ασφάλεια, στρατός, παιδεία, τέτοια πράγματα. Ακόμα και η παιδεία θα μπορούσε να αναλυθεί από τους Δήμους. Με αυτή τη μεταρρύθμιση που προτείνουμε, η οποία εφαρμόζεται σε πολλά κράτη και έχει δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα, πιστεύουμε ότι θα αναπτυχθούν και θα πάρουν ζωή και τοπικές κοινωνίες. Εμείς λοιπόν τον Μάιο θα έχουμε αφήσει ελεύθερο σε όλα τα μέλη μας να αποφασίσουν. Ενδεχομένως εγώ να ξανακατέβω για την περιφέρεια Αττικής, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί από τα όργανα του κόμματος. Πάντως να σας πω, η εμπειρία μου αυτά τα χρόνια είναι ότι οι θεσμοί έτσι όπως είναι και η περιφέρεια είναι ένα απολύτως άχρηστο εργαλείο, άχρηστο εργαλείο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι ένα 100% άχρηστο εργαλείο που προσθέτει ακόμα μια γραφειοκρατική και διοικητική αλυσίδα και δυσκολεύει τη ζωή του πολίτη.